Είδα ότι μπήκαμε. Ωραία. Το κάνεις κάθε φορά αυτό το πράγμα. Γεια σου αγάπη. Γεια σου Νίκο. Γεια σας και εσάς φίλες, φίλοι του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Σαν το σκύλο με τη γάτα, με κανονική σύνθεση. Σήμερα Τρίτη 10 του Δεκέμβρη. Σοκ. Φάγαμε το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου μήνα. Καλά τα 19. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, είναι κοντά. Σε δύο εβδομάδες θα ξυπνήσουμε, θα ανταλλάσσουμε δώρα, θα φτιάχνουμε τη γανίτσα και θα αγωνόμαστε μην πέσει το βιτάμι στο πάτωμα. Λοιπόν, πάρα θα πάμε μέχρι τις 7.30. Χαλαρά, όμορφα, ποδοσφαιρικά και μη φυσικά, όπως κάνουμε κάθε φορά. Παρέα και με εσάς, 2-3-10-287 και 3 οκτάρια, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Οκτάρια. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, γενικότερα για να υπάρχει μια επικοινωνία και να γίνετε δουλίτσα. Φυσικά μηνύματα FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 και μέσα από τα social media και της αγάπης Γαβριλίδου και τα δικά μου φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, όπως θα έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, με μεγάλη επιτυχία. Εσύ τι έχεις να πεις για αυτό το καυτό θέμα με τον Ψατ? Σε βραδιά για τον Ψατ. Ποιος είναι ο κορυφαίος αθλητής του 2019? Νίκο Παπαδόπουλε, για σένα. Κορυφαίος, Έλληνας. Τι το σκέφτεσαι, μωρέ Νίκο? Μα το κούμπο. Προφανώς. Ναι. Ο Ψατ έβγαλε το τζιπά. Εντάξει. Ο Ψατ έβγαλε το τζιπά. Κορυφαία ομάδα. Πόλο του Ολυμπιακού. Χαμός. Συμφωνείς? Δεν μπορώ να. Δεν ξέρω ακριβώς τα κριτήρια για να στα αξιολογήσω. Το κριτήριο είναι του κάθε δημοσιογράφου, ρε Νίκο. Ποιο είναι το κριτήριο? Οι δημοσιογράφοι ψήφισαν του Ψατ. Ναι. Την ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού. Τι έκανε η ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού? Ξέρω εγώ, διακρίθηκε στο Champions League. Ξέρω εγώ. Όχι, αυτό είναι, ρε. Χαμηλώστε το χαλί αρχικά. Χαμηλό, είναι πολύ χαμηλωμένο το χώρο. Εγώ το κούπα πολύ δυνατά. Μήπως είναι τα ακουστικά σου, αυτό. Ναι, την ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Μπράβο του. Θεωρείς ότι είναι μια σωστή επιλογή αυτή? Θεωρώ ότι για πρώτη φορά το δίνουμε τόσο μεγάλη αξία και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Γιατί υπάρχει από την απέναντι πλευρά ένας ΠΑΟΚ που έχει κατακτήσει αήττητο στο ντάμπλ και το πρωτάθλημα. Και όταν από την απέναντι πλευρά υπήρχε ο Ολυμπιακός που έπαιρνε το πρωτάθλημα, γιατί δεν λέγανε τίποτα? Το κατέκτησε αήττητο ποτέ ο Ολυμπιακός? Αυτό είναι το θέμα. Το αήττητο λέμε. Το αήττητο σίγουρα υπάρχει. Ο Ολυμπιακός δεν το έχει καταφέρει. Έχει υπάρξει άλλη μία φορά στην ιστορία. Θεωρείς άρα ότι. Θεωρείς ότι σε αυτή τη φάση δεν είναι κάτι ξεχωριστό αυτό? Α, υπουργός! Νομίζω ότι είχε εμφανίστηκε. Νομίζω ότι είχε φιλοξενηθεί ο πρόεδρος του ΨΑΤ πριν λίγες εβδομάδες. Άλλο κοινό σκεπτικό, άλλο κοινό σκεπτικό. Εμείς λέμε για τώρα. Και είχε καταθέσει την άποψή του. Ναι, άλλο το σκεπτικό, σου ξαναλέω. Γιατί πρόεδρος του ΨΑΤ. Και άλλο αυτό που έγινε χθες. Που βγήκαν τα βραβεία. Μα το ίδιο πράγμα δεν ήταν. Εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι πολύ ορθό έτσι, η ομάδα Πόλου του Ολυμπιακού? Δεν ξέρω, το βρίσκω να είναι και πάρα πολύ λογικό να σου πω την αλήθεια το να βρει μια ομάδα Πόλο χωρίς να ξέρω βέβαια πράγμα τι έκανε. Σου λέω στο Champions League. Το πήρε. Νομίζω ότι το πήρε. Αν το πήρε, πήρε το Champions League στο Πόλο. Okay. Α, και απ' την άλλη υπάρχει ένα αίτητο στο πρωτάθλημα που γίνεται μια φορά στα 35, 45, 55 χρόνια. Και αλλά... ο άλλος μπορεί να σου αντιπαραθέσει ότι έφερε μια ευρωπαϊκή επιτυχία. Πήρε το Champions League στο Πόλο. Μιλάμε για τεράστιο. Μεταξύ, η Στεφανίδου είναι άσχημη. Είναι πολύ καλή αθλήτρια. Μπράβο, τη εκπροσωπεί την Ελλάδα, αλλά είναι άσχημη γυναίκα. Δεν ξέρω. Δεν είναι. Μάλιστα. Είναι άσχημη γυναίκα. Okay. Πραγματικά. Λοιπόν, 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε μια εβδομάδα που ξεκινήσει ήρεμα, θα λέγαμε. Χαλάρα. Χωρίς πολλά-πολλά. Εδώ που τα λέμε. Ήσυχα γενικότερα. Α, και... όχι, ήταν φιναλίστ ο Ολυμπιακός στο δεν το πήρε δηλαδή. Όχι. Μάλιστα. Έφτασε μέχρι τον τελικό. Ναι. Σημαντική διάκριση και αυτή, αλλά οι είναι οι άλλοι δύο υποψήφοι ήταν η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Ναι. Που κατέκτησε τον Double για πρώτη φορά. Ναι. Α, μπήκε τελικά. Και η εθνική ομάδα, σου λέω άλλο ήταν εκείνο. Ναι. Και η εθνική ομάδα γυναικών beach handball. Beach handball. Ναι. Η εθνική ομάδα γυναικών beach handball. Χαμός, ναι. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρωτάθλημα παίξει, δεν το βάλανε. Ποιο πρωτάθλημα? Το μπάσκετ. Κατά πρωταθλητής ήταν. Να σου ξαναεξηγήσω ότι είναι για κάτι που είναι ξεχωριστό ή πρέπει να το πούμε 36 φορές? Ωραία. Τώρα. Άρα ήσουν υποψήφιος, γιατί εγώ είχα την εικόνα ότι δεν ήσουν. Ήσουν υποψήφιος, δεν σε ψηφίσανε. Εντάξει. Ναι. Τα μέλη του ΨΑΤ. Επίσης και για κορυφαίο αθλητή, ο Αντετοκούμπο ήταν ένας υποψήφιος. Ήταν. Δεν τον ψήφισαν. Ψήφισαν τον Τζιπά. Λογικό. Ναι. Έχουμε τη θέση βγει ο Ιάννης Αντετοκούμπο. Δεν βγάζουν τριάδες, ρε Νίκο. Βγήκε τρίτος με 35 ψήφους. Εντάξει. Αντετοκούμπο, Γκολομέφ, Κρίστιαν, κολύμβηση και Τσιπάς. Και το οποίο Τσιπάς.
Μάλιστα. Συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά. Βρε συγχαρητήρια, αλλά ο άλλος είναι ο MVP της κορυφαίας λίγκας του κόσμου. Δηλαδή, τι να κάνει, να πετάξει και να βάλει καλάθι. Τι, τώρα τι σου, άλλο. Τώρα να σου πω, δηλαδή ο Αντετοκούμπο μπορεί να λέει κενά κιόλας, ας πούμε. Δεν έχει σημασία τι λέει το κούμπο. MVP βγήκα. Δεν έχει σημασία τι λέει το κούμπο. Δεν έχει. Άλλο συζητάμε. Συζητάμε λίγο το τι γίνεται σε αυτά τα βραβεία. Okay. Φιλοξενείς μια μέρα ένα μέλος στο ψάτε. Όχι, είπα, δεν είναι θέμα από κάτι, είπα. Ναι, είπες ότι θεωρείς λογικό ότι πήρε ο Ολυμπιακός του Πόλο επειδή ήταν φιναλίστ στο Champions League. Και δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ μετά από τόσα χρόνια πήρε ήδη το πρωτάθλημα. Εγώ, η ουσία του πράγματος είναι η εξής, ότι για πρώτη φορά δίνουμε τόσο μεγάλη διάσταση στα βραβεία. Γιατί σου ξαναλέω, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη το βραβείο του ΨΑΤ. Και δεν είναι η πρώτη φορά και πέρσι είχε. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη το βραβείο του ΨΑΤ. Πήρε τον double ID. Δεν έχει σημασία αν έχει ανάγκη ή όχι. Κάποια πράγματα συμβαίνουν και πρέπει να τα σχολιάσουμε, γιατί είναι λίγο ξύμορα. Το σχολίασα και σου λέω ότι γίνεται πολύ μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που πρέπει να πιστεύω. Εντάξει. Κρατάμε αυτό. Ωραία, okay. κρατάμε αυτό. Ωραία. Συνεχίζουμε. Με το ζόρι. Καταδικασμένη για την νίκη, λέει ο Μαρτίνς. Καλή φωτογραφία του βάλανε. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Πολύ φωτογραφία. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Έχει κουβέντα για τις δηλώσεις του Κλοπ. Βασικά για τις δηλώσεις. Ναι. Γύρισε και την είπε στον μεταφραστή. Πιανού, το δικό του. Ήταν ο Κλοπ και ο Χέντερσον στη συνέντευξη τύπου της Λίβερπουλ. Ναι. Και ο Χέντερσον προφανώς μιλούσε αγγλικά και υπήρχε μεταφραστής που μετέφρασε στα γερμανικά. Ναι. Γιατί παίζει σήμερα η Λίβερπουλ με την Σάλτσμπουργκ και δεν. Είπε ο Χέντερσον ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι και ο μεταφραστής είπε ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Και εκνευρίστηκε ο Κλοπ. Του είπε ότι αν είναι να μην τα μεταφράζει σωστά, άσε να τα μεταφράζω εγώ κανονικά. Και συζητιέται λίγο αυτό. Το κορυφαίο σκηνικό έγινε. Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό βέβαια. Άστα αυτό. Που το συμπαθώ, αλλά δεν είναι ωραίο. με παράσχω και στα Εκοβεργίτη. Τι. Νίκη Βόλας Πρόπυργος. Σιγά μην ασχοληθώ και με τα μαύρα χώματα, ρε Νίκο. Έλα. Που γυρνάει και λέει ο Βαζάκας λέει το. Όχι παράσχω, το Βαζάκας. Και λέει το Βεργέτη λέει. Λέει, εσύ δεν θα ρωτάς, λέει το Γιώργο τον Βαζάκα. Ο Γιώργος Βαζάκας έχει 900 παιχνίδια, λέει. Δεν θα τον κάνεις ερωτής, λέει εσύ. Για το ρώτησε και την διαιτησία, επειδή γκρίνιαζε ο Βαζάκας για την διαιτησία. Δεν έχω και εικόνα κιόλας τι έγινε το μάτς. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία. Ναι, πάρα πολύ. Κάλυτε, έτσι πως το μεταφέρεις. Θα το ψάξω μετά στο διάλειμμα το ακούσουμε. Του Βαζάκα και. Άσε με, ρε Νίκο, τον Παράσχο. Βαζάκας. Πω. Και ο Παράσχος όμως είναι μέσα στο story. Ας πούμε να. Όχι, Βαζάκας Βεργέτης. Εγώ γιατί κόσμο τον Παράσχο. Δεν τον ανέφερες. Καθόλου. Όχι. Πώς μου ήρθε με αυτό, ρε. Αυτός που χάθηκε. Πού να ξέρω, γιατί με νοιάζει. Έχει χαθεί από τους πάγκους γι' αυτό. Πολύ περίεργο. Γιατί, πάρα πολύ περίεργο. Γιατί ο Ασούμε τώρα, δηλαδή. Είχε πάρα πολλά να δώσει στο πρωτάθλημα. Ο Ασούμε να ούμε. Μάλιστα. Ωραία, μορφή. Ο Τσαλάν. Okay. Κανένας στο Μαρτίνς πάνω από 40 40 σερβι ρεπόρτερ στο Μιλόγεβιτς, ειλικρινά. 40. Έχουν ξεπεράσει και εμάς. 40, ρε. Άλλοι που σου φάνηκε εκδρομή, συνάδελφοι από το. Τι 40. Από τη Σερβία. Κάτσε λίγο. Μόνο Σέρβοι οι 40. Ναι. Γιατί γενικά είναι λέει 75 οι ξένοι διαπιστευμένοι για το παιχνίδι. Έχουν έρθει από άλλες χώρες. Άντε 75. Ναι. Αλλά 40 Σέρβοι. Τι κάνανε, ρε. Από ένα μέσο αυτή θα πήγανε 10 άτομα. Από το αντίστοιχο Λίμπερο, ξέρω εγώ, ή το αντίστοιχο Ερυθρός Αστέρας 24. Εντάξει, δεν είναι μικρή υπόθεση. Θα έχουν πάει 10 άτομα. Δεν είναι μικρή υπόθεση, αλλά απλά φαντάζομαι θέλω να κάνω και την εκδρομή στην Αθήνα. Ρε. Πάμε Αθήνα να πιούμε ωραία, λίγο. Ωραία, τύποι, μπράβο. Εμείς είμαστε μαζί τους. 100. Μακάρι και εμείς. Να είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Χρόνια πολλά στον Ντούσαν Μπάκεβιτς. Προπονητάρα. Τεράστιο πρίγκιπας στην Ερέτβα. Εντάξει, τελευταίο προπονητή με τον οποίο ο Άρης για μένα είδε μπαλάρα. Θεωρώ ότι είδε η καλύτερη μπάλα με τον Μπάκεβιτς από ό,τι είδε με τον Κούπερ. Χρόνια του πολλά, νομίζω 71 γίνεται. Έκτορ Κούπερ. Το ευχήθηκε και η ΑΕΚ. Η οποία βέβαια κάποιοι φίλοι τη ΑΕΚ ανεβάσανε και ένα πανό που είχαν αναρτήσει πριν χρόνια σε ένα γήπεδο και κράζαν τον Μπάκεβιτς πάρα πολύ άσχημα. Για τη σχέση του με τη Στανίση κτλ. Οι παλιοί δεν θυμούνται καλύτερα αυτά από εμάς. Καλησπέρα στο φίλο του Δημήτρη. Να πούμε. Γεια σου, ρε φίλε Δημήτρη. Καλησπέρα στο παρεάκι. Η καλύτερη παρέα στη δουλειά. Πάμε λίγο. Καλά τα λες. Τι δουλειά κάνεις, φίλε. Θα μας ενημερώσουμε. Πάμε με το μήνυμα. Α, μπράβο. Για να δούμε, γιατί εμείς εδώ πέρα συγκεντρώνουμε κυρίως τα τσιτζίδες και οδηγούς λεωφορείων. Γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Αυτή εδώ εκπομπή είναι. Αυτή εδώ, ναι. Τη λαϊκή τάξη γενικότερα. Εντάξει, αυτό. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, αγαπητέ, επειδή τα είπαμε χθες. Για να πούμε Τρίτη για Σαββατοκύριακο είναι λίγο κάπως. Εντάξει, επειδή δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε χθες γι' αυτό. Ήρεμα. Ήρεμα ήταν, χαλαρό. Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Η βροχή ρε Θεσσαλονίκη πώς φαίνεται, αγαπητέ. Απέσια. Απέσια. Χειμώνα. Και το πιο απέσιο. Χειμώνα. Ναι, χειμώνα ήθελα, όχι με βροχή όμως. Με χιόνι είπαμε.
υπάρχει ένα δοκάρι σε προηγουμένη περίπτωση. Δοκάρι. Ναι. Και είναι σπαστικό αυτό το πράγμα στα πεζοδρόμια που όλες οι πλάκες είναι σπασμένες, πατάς, σου πετάγεται όλο το νερό επάνω στο πόδι, γίνεσαι μουσκεμα με αυτό το γόνατο. Δηλαδή. Το γνωστό και ως πλαφ. Πάλι καλά που με δύο μέτρα και δεν βρέχομαι πολύ. Όπα, 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 όχι, όχι, όχι. Πάλι καλά μη, αυτό. Μη, όχι. Τι. Αλήθειες δεν λέμε εδώ. Άλλο σε εσένα ο ταξί σε φέρνει κατευθείαν από εδώ κάτω. Όχι, σήμερα κατέφυγα νωρίς. Άσε. Έκανες βόλτα στο κέντρο δηλαδή. Διάλεξε τη μέρα. Ναι, διάλεξα τη μέρα. Πραγματικά διάλεξε τη μέρα. Διάλεξα τη μέρα. Μάλιστα. Φυσικά μετά τις 7 θα αναλύσουμε και τα πουσίνα παιχνίδια του Champions League. Εντάξει, θα κάνουμε τις προβλήματα. Έχω να πω ότι το Σαββατοκύριακο. Ναι. Τα πήγα άψογα και δεν έπαιξα τίποτα από αυτά που είπαμε. Έπιασα σκόρε. Έχω πιάσει Μανούσο, έτσι. Ναι. Που σου είπα. Έχω πιάσει και τον Γκολ Γκολ στο Περιστέρι που το είπα επίσης. Έχω πιάσει την Τούμπα. Ναι. Έχω πιάσει Παναθηναϊκό. Βασικά τα έχω πιάσει σχεδόν όλο νομίζω. Μπράβο, μου λέει. Δεν έχω πιάσει. Όχι, νομίζω και Ολυμπιακό πρέπει να πιάσα. Το. Πρέπει να είχα πει διπλό και over 2,5. Ναι. Κάτι. Ή over 1,5. Ναι. Γενικά τα πήγα άψογα. Μπράβο. Και δεν έπαιξα τίποτα. Μπράβο. Γιατί τα είπα εδώ και δεν ασχολήθηκα με το. Άρα λεφτά δεν πήγα στην τσέπη μας. Όχι, και όπως είπα και χθες. Ωραία. Έβαλα και ένα δεκάρικο στο πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα. Μετά τα δύο δοκάρια, βάζω ένα δεκάρικο. Επόμενο γκολ πάω στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Καλημέρα. Πάει το δεκάρικο. Και είχα και anytime πέλκα. Δύο δοκάρια από έλκα, στον έφαγα γι' αυτόν. Αυτά. Πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτή. Πάρα πολύ. Πολύ πετυχημένο το Σάββατο. Εν τω μεταξύ, στην Καλαβαριά πρέπει να έχουν πρόβλημα με το ίντερνετ. Γιατί εκεί θα πάμε μετά. Δεν νομίζω να είναι. Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι. Ρέμισε. Θα σου εξηγήσω. Με το ίντερνετ δεν νομίζω να ήταν θέμα του PAOK TV, γιατί ήμουν για καφέ το Σάββατο απόγευμα σε ένα γνωστό μαγαζί κάτω στην Κρίνη, που έδειχνε και το μάτζι εκείνη την ώρα τέλο πάντων. Και επειδή είχα ανοιχτό και το. Είχα ανοιχτή τη στοίχημα. Δείχνει, ας πούμε, γκολ ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία, λέω, κασιγύρω στην τηλεόραση, το δω. Παίρνα ένα λεπτό. Παίρνανε δύο λεπτά. Λέω, τι έγινε. Χάλασε. Και είχε πέντε λεπτά καθυστέρηση. Πέντε λεπτά. Νομίζω ότι φταίει η περιοχή όμως. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιο. Περιοχή δύσκολα, μπορεί το μαγαζί να έχει. Έχει περιοχή το μαγαζί, γιατί έμαθα ότι και με την Νόβα πολλές φορές αντιμετωπίζουν το αντίστοιχο θέμα. Δεν θα πω ποιο μαγαζί είναι. Εμένα δεν με τρελαίνει το συγκεκριμένο ιδιαίτερα. Αλλά την έκανα αφού πήγαν οι άλλοι. Είπα να πάω κι εγώ μια βόλτα σαν παιδί να δω τι γίνεται. Εντάξει. Μια φορά είχατε κόψει Βασιλόπιτα εκεί πέρα. Σαν πάω 24. Ναι, ξέρω ποιο μαγαζί λε. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Όπως έχετε διακρίνει μέχρι στιγμής και είμαστε σε τρομερή κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή. Και ήδη είμαστε, είμαστε για γέλια. Παρατεταμένη νύστα εδώ και μέρες. Όχι, δεν νύστα, ξέρω δεν τι είναι. Συμβαίνει. Εντάξει. Δηλαδή μπορώ να κοιμάμαι όλη μέρα, δεν έχω θέμα. Πότε κοιμήθηκα καλά να δεις, Σάββατο ήταν που κοιμήθηκα 11 ώρες. Μα όσο και να κοιμηθώ πάλι θα νιστάζω. Δεν ξέρω γιατί. Σε αυτό είναι τέτοιο καιρός, να ξέρεις. Είναι τέτοιος. Ναι, το λέει η μαμά μου και εσύ. Μαμά μου. Δηλαδή έχει ήλιο, φταίει ο καιρός. Πώς φταίει ο καιρός τον ήλιο. Ο ήλιος γιατί φταίει. Μα γιατί το λέει όταν έχει ήλιο, νιστάζεις. Τόσες μέρες είχε ήλιο, ρε. Σήμερα βρέχει. Okay, δεν λέω για τον ήλιο, λέω ότι είναι χειμώνας. Ο χειμώνας σου δημιουργεί αυτή την ενέργεια. Άσε με, μωρέ Νίκο. Το καλοκαίρι δεν την έχω. Ναι, το καλοκαίρι είμαστε φουλ στην ενέργεια. Δεν νιστάζουμε ποτέ. Δεν το χειμώνα νιστάζουμε συνέχεια. Εντάξει. Άντε, μωρέ. Δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά αυτό ο καιρό στέκει και ο καιρό στέκει. Και υγρασία βαράει κιόλας. Ναι, άλλο και αυτό. Ζούμε Θεσσαλονίκη. Ποτέ δεν έχει ημέρα χωρίς κερασία. Ποτέ. Πήρα φιγραντήρα. Μπράβο. Τι έχετε πάθει όλοι. Είσαι πολύ καλή δουλειά κάνει. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Ανάβω τη θέρμανση και τον αφιγραντήρα και δεν καταλαβαίνω από εργασία τίποτα. Μηδέν. Μια χαρά. Απλά από εκεί που πέρα τα διάζει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Ναι. Πολύ καλή επένδυση. 190 ευρώ δηλαδή πήγανε για καλό λόγο. Ευχαριστούμε που μας είπες και την τιμή τοποθέτηση προϊόντος. Πες μας και την εταιρεία. Δεν είπα τη μάρκα, αγάπη. Εντάξει, είπα πως έδωσα. Α, okay. Ήτανε, σου λέω, γιατί ο Παπαδόπουλος είναι large. Money well spent. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε σαν εκπομπή. Ο Παπαδόπουλος είναι large. 190 ευρώ δεν τα χάρισε. Δεν τα χάρισε εκεί. Τα έδωσε. Πονάει μεσούλα μου. Όσο μπαίνει στα 30. Από την υγρασία. Υπάρχει δυσκολία. Πλάκα πλάκα σε 4 μέρες. Θα πεις κάτι για τη δηλώση Καρυπίδη. Τι να πω. Τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Η άλλη εκπομπή όμως ήταν εκείνη και η άλλη εκπομπή είναι αυτή. Τι να πω. Πες ρε μου, τι είπες στην προηγούμενη εκπομπή. Ξαναπες μας ότι είπες, άντε. Για να δυσκολευτείς. Πες τα ίδια. Δικαιωμάτου να λέει ό,τι θέλει. Και να μιλάει που θέλει. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι ταγμένος κάποιος συγκεκριμένα. Μπορεί να μιλάει που θέλει. Ναι. Με την ίδια λογική μπορεί να γίνει κριτική και σε πρόεδρους που μιλούν σε άλλα κανάλια. Δεν κατάλαβα. Σου είπα εγώ για το που μίλησε ή σου είπα για το τι είπε. Γιατί θα το πήγαινε εκεί μετά. Δεν μου αφορά που το είπε στο One. Το θέμα είναι τι είπε.
Είπε για τον Πάο και την Ξάνθη. Για τον Πάο και την Ξάνθη είπε. Είπε και για αυτόν, ναι, είπε και για τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Ναι, του έχω στοχοποιήσει. Γνώμη του είναι και δικαιωμάτω να το λέει. Εντάξει. Okay. Μην κολλάμε σε αυτό. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Είπε και για την ΕΠΟ. Φοβερά πράγματα. Μπράβο στον Κυριάκο Θωμαίδη χθε, είδα. Περίμενε να διαβάσουμε τι έχει πει ο πρόεδρος. Μπορεί να μην το άκουσε κάποιος. Μπορεί να μην ξέρει, γιατί το πρωί είχε και στάση. Διάβασε. Που δεν την κάνανε το απόγευμα, σκάνδαλο. Να μας πιάσει λίγο και εμάς. Αφού τα πρωί ψηφίζουν, δεν αγαπητοί. Και τι με νοιάζει, ψηφίζουν απόγευμα, ρε Νίκο. Ψηφίζουν όλη μέρα. Εμείς δεν υπάρχουμε, δηλαδή. Και ας κάνουν μια. Όλη την ημέρα. Για μας ψήφιζαν, αγάπη. Πώς είχαν κάνει τον Οκτώβρη. Για μας ψήφιζαν. Άμα θέλουν να κάνουν για μας, να κάνουν μια μέρα έτσι. Το κάνανε σήμερα. Την Παρασκευή, α πούμε, θα μπορούσαν να κάνουν μια στάση όλη μέρα. Πά δηλώσουμε τέτοιο, κάνουμε έτσι. Ναι, την Παρασκευή όλη μέρα. Για να κάνουμε έτσι. Να έχουμε τρίμερο βασικά. Αυτό. Η στόχευσή μου είναι αυτή. Και αν θέλω να το κάνω. Γενικότερα υπάρχει διάθεση για δουλειά. Αν θέλω να το κάνω την επόμενη Παρασκευή που την Πέμπτη έχουμε αγώνες και δεν θα κατέβουμε να πάει τετραήμερο, ακόμα καλύτερα. Μ' ακούτε? Άντε όλα. Την Παρασκευή εντωμεταξύ 7 η ώρα έχει άκρη στο μπάσκετ. Αυτή την Παρασκευή. Θεωρώ ότι θα πρέπει. Γιατί έχει άκρη. Δεν ξέρω για το μάλλον Παρασκευή. Λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει όλο το μάτς μετάδοση. Λοιπόν, ο Άρης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ακούσουμε όλο αυτό το παιχνίδι μέσα από το Λίμπερο. Προφανώς και θα το ακούσουμε ολόκληρο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Τριμεράκι υλικό. Τριμεράκι. Πιστεύω ότι θα θέλει να έρθει κάποιο παιδί εδώ. Κάποιος θα θέλει να είναι. Κοίτα, να δούμε πρώτα θα είναι ολόκληρο το παιχνίδι. Θα είναι ολόκληρο. Νίκο, πλάκα κάνεις τώρα. Μέσα... είναι πολύ δύσκολα. Θα πάω να το πω. Είναι αν με ακούει ο. Έχει meeting αυτή τη στιγμή. Είναι? Έχει meeting. Είναι. Ο... είναι γιατί έχουμε γεμίσει το... διευθυντά. Όχι, πες μου λίγο το. Ναι, διευθυντή. Ο δικό σου τι είναι. Ο owner είναι αυτό. Άλλοι. Όχι, εδώ, εδώ. Και εδώ. Καταρχά είναι opinion leader. Έχει ξεφύγει από τα διευθυντή και όλα αυτά. Ναι, οκ, πάμε παρακάτω. Εδώ τι θέλει. Opinion leader δεν είναι κάτι άλλο. Τώρα τι θε. Τέλο πάντων. Κάτι θα είναι. Προγράμματο ή προσωπικού. Νομίζω ότι ο ένας. Πρέπει να βγάλουμε και ένα διευθυντή. Πραγματικά. Ο ένας είναι προγράμματο, ο άλλος είναι προσωπικού. Να το πούμε general manager τον Σταύρο. Ένας και να πούμε τον. Team manager, θα πούμε τον. Τον χώρισα τον. Okay. Ένα από τα κεφάλια εδώ πέρα, τέλος πάντων. Ναι. Χρήσατε άρμα ακού. Αν μπορεί να κάνει ένα break από την συνάντηση που έχει αυτή τη στιγμή εδώ στο ραδιομέγαρο, γιατί τα γραφεία είναι και τεράστια και δεν μπορώ να σε δω. Θεωρώ. Ότι ο Άρης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ωραία. Κάτσε λίγο να πω στην Εσάκε. Περίμενε γιατί είναι κρίσιμη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εσάκε.gr. Πολύ κρίσιμη. Κάτσε λίγο τώρα γιατί έχω μια αγωνία για τον Άρη. Παρασκευή 7 η ώρα, να μην το ψάχνει. Εσάκε. Όχι, θέλω να δω τη βαθμολογία να πω ακριβώς ο Άρης πόσο δύσκολο. Καλά, ρε. Είναι και τελευταίος, ρε. Και δεν θα ακούσουμε όλο το ματς. Και... το παλέ θα είναι γεμάτο. Και ξέρετε, θα σου πει, εντάξει. Όχι, περίμενε. Άρη, Άρης, πάμε. Εκεί είναι που χάνει. Καλά. Ακόμα χειρότερα. Το Άκα θα είναι γεμάτο. Έτσι. Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Όχι, ο Παναθηναϊκός. Στον Νίκος Γκάλης που το έχουν βγάλει το ΆΚΑ, αγάπη, πες, φτιάξε λίγο. Έτσι, πασπάλισε το λίγο, ρε παιδί μου, κτλ. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Στο ΆΚΑ. Πασπάλιζε το. Ναι. Ρε Νίκο, σίγουρα. Σίγουρα, αν μπει στο πρόγραμμα, λες. Ναι. Όχι, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό το μάτι να το κόσμο ολόκληρο. Ο κόσμος θα είναι. Και ξέρεις τι θα σου πει αν το θες αυτό σαν θέμα, έτσι. Τι? Ωραία, θα κάνουμε εμείς 5-6, θα κάνουμε 4-6-7 και 7-9 θα τον μπάσκετ. Ευχαριστώ, κάνω ένα θέμα. Α, θες! Φυσικά. Ναι, αλλά το θέμα είναι να με κατέβεις για κάποιον, όχι το να κατέβεις. Το θέμα είναι να κατέβω και να φύγω νωρίς. Ευχαριστώ, δεν έχω ένα θέμα, παιδιά. Ρε, αυτό το μάτσο είναι σημαντικό. Δεν γίνεται. Ο φίλος ο Αντώνης. Πόση υγρασία είχες προ και πόση μετά αφιγραντήρα. Και δεύτερον, πόση θερμοκρασία είχες προ και πόση μετά αφιγραντήρα. Ψήσε με γιατί είσαι ο δεύτερος που ακούει για Βάλιο Φορμάνι. Αν δεν έχεις πάρει, πάρε. Για μένα δηλαδή που κάτω είναι ένας χώρος 70 τετραγωνικών, πόσο είναι πολύ καλά. Ναι. Αξίζει τον κόπο. Νιώθεις πραγματικά την ζέστη που σου φέρνει η θέρμανση. 2-8 νίκες έχει ο Άρης. Ρε, είναι καυτό παιχνίδι αυτό τώρα. Δεν αστειευόμαστε με αυτά τα πράγματα. Πρόλογος, δεν αστειευόμαστε με αυτά τα πράγματα. Ρε, πρέπει αγάπη. Το παιχνίδι να έχει μετάδοση κανονικά όση ώρα κρατάει. Θα βάλω λοιπόν τώρα break γιατί φτάσαμε 7. Πρέπει να. Χρήσα, θα έρχομαι. Για να πάει. Πάμε λίγο να τα πούμε. Είναι σημαντική μέρα η Παρασκευή. Η αγάπη θα πάει στο έλα γραφείο τώρα. Του Χρήσανθου για να πάει. Η ΑΕΚ εδώ πέρα έχει ξεφύγει. Δεν γίνεται, παιδιά. Όντως. Άντε πάμε λίγο. Και επιστρέφουμε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι τη εκπομπή. Ρώτησα το μεταξύ. Ναι. Επειδή βρέθηκα με έναν καλό φίλο και συνάδελφο την Κοσμοτέ την Παρασκευή. Ναι. Και του λέω, αυτή την κουβέντα που είχαμε. Ποια κουβέντα είχαμε? Για τη Σεβίλη. Α, και τι είπε? Του λέω. Έχεις κάσει αγάπη, το βλέπεις συνέχεια. Γιατί με ένα λάμδα το καταγγέλει συνέχεια, ναι. Και όχι με δύο. Και μου λέει, σε μια έκρηξη ειλικρίνεια θα τη χαρακτήριζα.
Να ήταν μόνο αυτό, μου λέει. Αυτή ήταν η απάντηση. Έχουμε, λέει, κάτι κολλήματα, λέει, και εμείς εκεί. Λέει, άστο, λέει, μην την ψάχνεις. Οκ, okay, του λέω, το σέβομαι. Τι πιστεύω, απλά βαριούνται να το αλλάξουν. Εκεί έχω καταλήξει. Μα δεν είναι τίποτα. Ένα λάμδα βάζει. Ρε φίλε, είναι. Και το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα υπάρχει εδώ και 2 μήνες. Δηλαδή, οι πρώτες εκπομπές που κάναμε, τις θυμάμαι τώρα να βλέπω και να λέω γιατί είναι το Σεβίλη. Δεν γίνεται να μου φτάσει 10 Δεκεμβρίου και να είναι ακόμα έτσι. Τώρα! Λίγο δηλαδή. Ναι. Τρομερά πράγματα. Πάμε, ρε Νίκο, να δώσουμε στιγμιότυπα, θα έλεγα. Στιγμιότυπα. Πάμε να δώσουμε προγνωστικά. Να πληρώσουμε πάμε κόσμο. Σε προγνωστικά, άντε, να πούμε απλά ότι ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης η έναρξη της συνεργασίας με τον Σάβα Καμπερίδη ως πρώτος προπονητής. Mm-hmm. Και θα κάνετε μπούτο φυσικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αγάπη. Αυτό που θα ακούσετε ζωντανά από το Λίμπερο την Παρασκευή, φίλοι του Άρη. Το τακτοποίησες? Όχι, αλλά. Καλά, μην το παραγγείλεις. Ετοιμάζω τον κόσμο. Και άμα δεν τα ακούσετε ζωντανά. Και συντονιστεί και την Παρασκευή. Άμα δεν τα ακούσετε ζωντανά. Να κάνετε χαμό. Εγώ αυτό θα πω. Μόνο αυτό θα πω. Μπεσίκτας ΠΑΟΚ 18. Κάτσε ρε άνθρωπε. Μπεσίκτας ΠΑΟΚ 13-8. 3 και 34 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. Για το PCL. Να κάνετε χαμό. Να μην τα αφήσετε να περάσει έτσι. Εγώ είμαι στο πλευρό σας μόνο για αυτή τη φάση. Μόνο για την Παρασκευή. Κατάλαβα. Δύσκολο. Για την Παρασκευή όμως, 18-11. 13-11. Τι είχε 18. 13-11 μέσα, θα σα πω. Για την Παρασκευή είμαι ξεκάθαρα μαζί σας. Ναι, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Να κοπεί λίγο αυτό το κομμάτι, η χολύπτη. Να το δείξω λίγο στο χρήσατο. Είμαι μαζί σας. Αν δεν μεταδοθεί το παιχνίδι ζωντανά, εδώ, από το Λίμπερο, το κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης. Γελάς. Όχι. Γελάω δυνατόν. Το κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης, αν δεν μεταδοθεί ζωντανά από εδώ, ναι, κλείστε το. Αυτό θα πω εγώ. Εντάξει. Είμαι πιστική. Ρε τι κάνει για να, για να χάσει εκπομπή. Ρε, ξεκάθαρα το λέω. Ποια εκπομπή. Τον κόσμο σκέφτομαι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον κόσμο του Άρη. Καλά τα λες. Για τον συμπολίτη. Εν τω μεταξύ, πήγα να πω. Άντε τώρα! Ήθελα να πω καλά τα λες, αγάπη, και επειδή έχω μπροστά μου τη στοίχημα, πήγα να πω καλά τα λες Λίβερπουλ. Καλά τα λες Λίβερπουλ. Λοιπόν. Η εκπομπή είναι σε φόρμα. Στοιχηματικά. Ναι. Νομίζω επιβεβαιώθηκε το Σαββατοκύριακο. Είναι η αλήθεια. Και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε με το ίδιο τέμπο και τον ίδιο ρυθμό. Και εννοείται δεν θα τα παίξουμε εμείς. Φυσικά. Να τα πούμε. Γιατί άμα τα παίζουμε εμείς, δεν βγαίνουν αυτά. Είναι γνωστά. Κάποιες ώρες βγαίνουν, οκ. Okay. Στις... Λοιπόν, ακούω τι θα κάνω. 8 παρα 5, πες μου. Λοιπόν. Επειδή είσαι πάντα με αντιγράφεις, παίρνεις λίγο από την δόξα και τη λάμψη μου. Θα πω εγώ. Oh, όχι. Θα κάνουμε εδώ. Τι θα κάνουμε εδώ, γιατί είναι καλή και σοκολάτα. Δηλαδή. Μα ναι, έπιασε με που γλυκιμέ με την αγάπη στο διάλογο. Εσύ πήρες μία σοκολάτα και μία σοκουφρέτα. Η σοκολάτα για σένα, ρε. Εσύ να, αφού έφεξε τη σοκολάτα. Ναι, δεν θα φας και στην υπόλοιπη. Ναι, αλλά. Πήγα 2 τέτοια δέα. Ξαπάω και τη σοκοφρέτα μετά. Είναι υγεία. Ναι, οκ. Okay. Αφού το λέει. Πώς να το κάνω για να με αντιγράψεις. Θα πεις εσύ πρώτα όλα τα μάτς. Ναι. Και θα δώσω μετά εγώ τα δικά μου. Εντάξει. Άντε. Επειδή σε αντιγράφω. Φυσικά. Πες ότι δώσε και τη λάμψη μου και μετά λες, όπου εδώ που σας πήγε ταμείο. Ενώ ναι, η αγάπη το είχε πει. Άσε τώρα. Άσε. Θυμάμαι. Θυμάμαι που έλεγες την Παρασκευή. Όλα γκολ τα δίνεις, αγάπη. Και έλεγα εγώ γκολ, έλεγε και ο Παπαδόπουλος μετά. Γκολ. Τι να κάνω, ρε αγάπη. Σε κάποια μάτς πρώτα είπα εγώ. Τι να κάνω, ρε αγάπη, το είπα και εγώ. Ναι. Εντάξει, να κάνω. Οπότε πες από τα δικά σου και μετά από εγώ. Σε κάποια μάτς είπα εγώ πρώτα. Έλα, ξεκινά, αργούμε. Με κνευρίζει. 15-11. Λοιπόν, Μπεσίκτας ΠΑΟΚ. Στις 8 παρα 5, Ζάλτσμπουργκ, Λίβερπουλ. Τώρα θα έχει και λίγη ανάλυση. Γιατί τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα, η Ζάλτσμπουργκ, ας πούμε, παίζει τέτοιο. Ρε, πάλι πετάχτηκε έξω μόνο του βγήκε. Καλά. Γκολ, γκολ και βερδιόμιστο. Ρε, αγάπη, τρώ στον αέρα, είναι δυνατόν. Ήταν να μην μιλήσω. Αλλά δεν αργείς, δεν μπορώ. Γκολ, γκολ και βερδιόμιστο. Είναι δυνατό, ρε, κορίτσι μου. Εντάξει, άλλοι πίνουνε. Over 3,5. Οκ. Λέω εγώ. Νάπολι Γκένγκ. Νάπολι νομίζω περνάει και μισοπαλία. Αν δεν κάνω λάθος. Η Γκένγκ είναι για τα πανηγύρια φέτος. Ενώ η Νάπολι πετάει. Ναι, αλλά η Γκένγκ είναι πολύ χάλια, ρε, εσύ. Ναι. Και λέει, βασικά η Γκένγκ είναι τελευταία νομίζω στον ομίλο. Νομίζω. Αν θυμάμαι. Ναι, είναι βασικά. Έγραψα το μάτι, αυτό ξέρω. Μάλιστα.
Θα το δώσω. Δεν μπορώ να δώσω κάτι. Γκολ, όχι γκολ. Χ ημίχρονο. Okay. Έτσι γιατί μπορώ. Okay. Ποιο θα θυμάται άλλωστε. Αυτό να πει. ούτε καν. Ντόρτμουντ, Σλάβια, Πράγα. Πράγα. Όχι και αυτό δεν είναι. Σλάβια δεν πάει καλά φέτο. Σλάβια, Πράγα. Over 2,5. Ναι. Όχι. Αργή. Χωακίν, τι έχει κάνει η Ισπανία. Πω, παιχτάρα. Άσο και over 2,5. Παιχτάρα. Τι το δώσε, Άσο. Άσο και over 2,5. Ιντερ Μπαρτσελώνα με τον Άσο τη Ιντερ να είναι στο 1,58. Δηλαδή. Αλλά στην Μπαρτσελώνα δεν παίζουν πολύ. Γκολ γκολ. Κάτσε λίγο να δω, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο που μπορεί να παιχτεί. Ναι, ναι. Περίμενε! Δηλαδή, πω, μας καθυστερείς. Δεν μπορώ. Θα είναι πολύ χαμηλό. Ποιο ρε, Νίκο? Το Άντερ 3,5. 1,54. Δεν βάζει Άντερ 3,5. Άντερ βασικά γενικά στο Champions League. Το έχουμε κάνει και το έχουμε πληρώσει πάντα. Με τον Πάγιο Ολυμπιακός που το είχε δώσει ο Σταύρος Κόλκας. Θα πεις. Μια χαρά είχαμε πάει. Τι λες, μωρέ. Είχε δώσει τον Ολυμπιακό. Δεν το είχαμε πιάσει όμως. Το είχα βάλει. Δεν το είχαμε πιάσει. Εγώ το είχα. Τι όχι, Άντερ 4,5 το είχε δώσει. Και είχε λήξει 2-0. Άντε. Τον Πάγιο Ολυμπιακός. Είδε και Βαρκελόνα, ε. Ω, κάτσε λίγο. Έχουμε πρόταση, ο, Νίκο. Ω. Για δουλειά. Άμα είναι για δουλειά, να τα ακούσω. Ο Δημήτρης λέει ότι δουλεύει στη DHL. Είναι στη Γερμανία εδώ και 6 χρόνια και μέχρι πριν 3 μήνες έμενε στο Ντουγκάρδι. Πλέον είναι στο Βούπερταλ. Ναι. Είστε πρόσδεκτοι όποτε σας βγάλει ο δρόμος προς τα εδώ να σας φιλοξενήσω, λέει ο Δημήτρης. Έχω μια πρόεδρο στη Γερμανία, Δημήτρη. Μήπως Δημήτρη, εγώ γενικά τη Γερμανία τη μισώ. Μήπως είσαι εσύ. Έχω κακή ανάμνηση, αλλά. Ο Νίκος θα έρθει. Εγώ Γερμανία δεν θέλω. Πόσο χρονών είναι, θέλω να μου πει και πού σπούδαζε. Θέλω να σου στείλω και φωτογραφία, selfie. Τι θες, δηλαδή. Γιατί μπορεί να είναι αυτός που τα έχει πρόεδρο, δεν ξέρω. Γιατί και αυτό, Δημήτρη... Γιατί και αυτό Δημήτρη το λένε. Ό,τι να είναι. Ναι, τέλος πάντων. Εκπληκτικά πράγματα. Μπενφίκα Ζενίτ. Είπα και το Ιντερ Μπαρσελόνα, τίποτα. Άντερ δεν είπες, ναι. Είναι χαμηλό, αλλά εγώ θα το έπαιζα και χ. Ξεκίνησε να λέγεται το Ιντερ Μπαρσελόνα 19 και 13 και είναι 19 και 18. Χ. Τι χ, ρε Νίκο, στην Μπαρσελόνα δεν παίζει κανένα. Η Ιντερ και έχετε. Άντερ 3,5 και χ. Πού ζει! Συνέχισε. Καφενεία. Μπενφίκα Ζενίτ. Άντε και Μπενφίκα δεν είναι. Βασικά και οι δύο αυτέ είναι. Άλεμα δελιά γέλια. Γκολ γκολ. Και θα λήξει 0-0. Αλλά γκολ γκολ. Over 3,5. Ωραία. Λιόν Λειψία. Άσο ντρο, όχι, κάτσε πως το έχει. Συγγνώμη που δεν φτιάχνουμε τις αποδόσεις που θέλεις, ρε Νίκο, δηλαδή. ναι, δηλαδή τι κάνετε. Κάνε μια πρόταση στοίχημα εδώ. Ναι, δηλαδή για το Θεό. Φέτος. Over 2,5. Over 2,5. Και. Και. Chelsea Lille. Ναι, Chelsea Lille. Όχι, αυτό είναι. Δεν. Το over 3,5 ο 24 είναι λίγο σκαδόλικο να μ' αρέσει. Ωραία, πες αυτό. Και Άγιαξ Βαλένθια, είναι γιατί θα το περάσω από το παιχνίδι. Γκολ γκολ θα πω. Άγιαξ Βαλένθια. Ναι. Ντόνι Φαντιμπέκ γκολ. Είναι πολύ χαμηλό, δεν με απασχολεί. Κάρι Παπαδόπουλο από 2 και πάνω. 1,48 ωραία κάτι. Δεν σου πάει να πει. 1,66 χιλιάρικα. Δεν σου πάει να πει 2 και πάνω, αλλά είναι 48. Ναι. Περίμενα να σου πω κάτι. Και οι δύο ομάδες. Καλημέρα. Over 3. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και over 3,5, 2,26. Να. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και over 3,5, 2,26. Πες γκολ, γκολ και over 3,5 να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Δεν το είχα μπροστά μου εκείνη την ώρα. Εφιτούκλα. Έλεος. Δεν το είχα μπροστά μου εκείνη την ώρα. Τι ακούμε από αυτόν τον άνθρωπο. Χαμήλωσε αυτό το χαλί τη Αμερική και μα δεν ξέρω και εγώ τι. Που δίνει όλη τη Θεσσαλονίκη ραδιοφωνική προγνωστικά δίνουμε κι εμεί. Εμεί το κάνουμε με χάρη όμω και πολύ διαφορετικά από του άλλου. Εμεί δεν μου την άνε βασικά, αλλά τέλο πάντων. Ναι, αλλά τα βγάζουμε. Οι άλλοι όλοι διαβάζουν από εδώ από εκεί στατιστικά και δεν ξέρω και εγώ τι. Εμεί είμαστε. Σταμάτα, καλημέρα. 25-16 Μπεσίκτα ΠΑΟΚ. Να μην βγάλουμε τον Νίκο. Κωνσταντινούπολη. Είναι στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Έχει πάει. Ναι. Δεν μίλησε μαζί του. Όχι. Καλά που ζει, ρε Νίκο. Όχι, εμείς σε γιορτή μας μιλήσαμε. Πάρ' την τηλέφωνο, αν θέλεις. Βγάλε λίγο αέρα. Καλά, είσαι ειλικρινά. Ναι,
είναι τις λίγες φορές που είσαι τόσο σοβαρή. Όχι, απλά είσαι πολύ σοβαρή και δεν το συνηθίζει. Δεν τον έχει πάει όμως ο Κοβέτσος με στην Κωνσταντινούπολη για τον Πέση και τα σπάω. Τον είχα κάνω. Δεν είναι ΑΕΚΑΡΕΣ πριν την Παρασκευή να έχουμε μετάδοση. Εκεί και εγώ είμαστε την Παρασκευή. Σήμερα είμαστε εκεί. Και επειδή συνήθως δίνονται κάτι βανάκια της χαράς εδώ πέρα, συναντέλφωνο Θεσσαλονίκη για διάφορους προορισμούς. Βεβαίως. Το μπάσκετ δεν έχει. Τι λες. Πού έχεις δει στο μπάσκετ, μωρέ. Ρώτα τον Νίκο. Πριν τρία χρόνια. Ρώτα τον Νίκο. Πριν τρία χρόνια. Μέχρι προσφάτως. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια. Ο Σταμάτης Μουρελής, καλός φίλος και συνάδελφος. Είχε χάσει και την ταυτότητά του και τη βρήκανε στα σύνορα. Τον θαυμάσαμε το πρωί. Το πρωί. Το μεσημέρι τον Σταμάτη. Και τον Νίκο, βεβαίως. Βεβαίως. Τώρα και Σταμάτη λες. Ο Νίκος είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Τόλι. Ο μπασκετικός Άρης. Φίλος μας, αδελφός μας. Σταμάτη Μουρελής. Ναι, το. Αχ, πρέπει να σε αφήσω να πας στο Μοσχοβέτη και να το βγάλεις και αέρα. Έλα, Νίκο. Θα με βγάλει. Όχι, δεν σε περνάω, σε περνάω. Δεν θα προλάβει να μιλήσει. Ήσουν πολύ σοβαρή και μου τέλος πρώτης περίοδου, Μπεσίκτας ΠΑΟΚ 25-18. Να το βγάλουμε να μας πει πώς πάει το παιχνίδι. Βγάλε το λίγο να δώσει κλίμα από το γήπεδο. Η Μίλαν θέλει να ανακοινώσει το Ζλάταν την Κυριακή. Ζλάταν! Ζλατάναρος. Ζλατάναρος. Αλλά πάει στη Μίλαν. Εντάξει. Σε μεγάλη τριβάδα του Μιλάνου δηλαδή. Τη μέρα που θα γιορτάσει, λέει, τη συμπλήρωση 120 ετών ιστορίας η Μίλαν έχει στόχο να συνδυάσει με την ανακοίνωση απόκτηση του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Μάλιστα. Σοκ. Έχεις δει βίντεο κλιπ Ειρήνης Παπαδοπούλου με το Πασχαλάκι. Ναι. Να. Το είδες. Με το Πασχαλάκι. Τα κορίτσια λέω. Τα παιδιά είναι. Τα κορίτσια. Μαζί. Τα ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Τα παιδιά είναι μαζί. Είναι δεδομένο. Καλό. Τα ακούσαμε χθες εδώ με Καπράλο. Α, βάλατε. Όχι. Τα ακούσαμε εκτός αέρα. Α, γιατί δεν το βάζεις αέρα. Δεν κατάλαβα. Δεν θέλω να βάλω στον αέρα. Χαλάλι. Εγώ θέλω να βάλω το άλλο. Χαλάλι. Πω, αυτό είναι πολύ κνευστικό τραγούδι. Συγγνώμη, αλλά είναι πολύ κνευστικό αλήθεια. Γιατί? Γιατί είναι σπαστικό. Σε άλλους αρέσει. Είναι σπαστικό. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Πες για μένα είναι σπαστικό. Θα γύρω λίγο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτό. The General θα γίνω. The General. Και θα πω ότι για μένα. Mentality. Είναι σπαστικό. Γιατί δεν έχει ισορροπία. Balance. Και δεν έχει σωστή σκέψη και είναι τραγούδι κλεμμένο. Γιατί δεν τον βγάζετε. Όχι, δεν είναι τραγούδι κλεμμένο, εντάξει. Διασκευή είναι. Εντάξει, okay. Δεν είναι διασκευή, ρε. Η πρώτη ή η τελευταία είναι. Γιατί είναι διασκευή. Αλήθεια. Ό,τι να είναι, λες. Όχι, δεν είναι διασκευή. Πιανού. Τώρα που Βουλγαρία μου πού είναι, αλλά δεν θυμάμαι, αλλά είναι διασκευή. Άγος δείτε. Είναι κλεμμένο. Διασκευή. Είναι κλεμμένο και αυτό θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. 2, 3, 10, 2, 8, 7 και 3. Οκτάρια αντεφορμές σας βλέπω σήμερα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Είμαστε εμείς, ρε Νίκο. Ανοίξατε χθες, τι κάνατε. Χθες έγινε χαμός. Δεν προλαβαίνατε. 15 γραμμές. Ο Ιχολίπης δεν άνοιξα καθόλου μας. Δεν κοίταξα καν. Δεν ξέρω αν πήρε άνθρωπος. Δεν ξέρω. Αν πήρε κάποιος χθες και δεν το είδα. Ναι. Ο Ιχολίπης δεν το είδε βασικά. Ναι. Σας ζητάει συγγνώμη. Λέει τώρα εδώ. Τα χριστουγεννιάτικα σου ψώνια ποτέ τα κάνεις. Την παραμονή ποτέ μας. Το Χριστουγέννου. Ναι, που δεν θα έρθω. Δεν θα έχω κουμπί, τι θεωρώ. Δεν εκεί ξέρω. Δεν έχει κάτι ο Άρης. Δεν ξέρω τι θεωρείς. Δεν έχει κάτι. Παραμονή Χριστουγέννου. Δεν έχει κάτι. Όλοι παίζουν μπάλα. Πόρε. Στην Αγγλία πώς παίζουν. Στην Αγγλία είναι Αγγλία. Άντε γίνεται λίγο Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι. Όχου. Χτάρα που θέλετε και διακοπές. Φυσικά. Αν βγεις να πάρεις δώρα για τα νηψάκια σου. Σιγά μπορώ 60 δώρα για τα μωρά, ρε. Ωραία για τις αδέλφες σου. Όχι, είμαι η πιο μικρή και θα πάρουν όλοι αυτοί σε μένα. Καλά, εσύ δεν πάρεις όμως. Παίρνω καθημερινά την παρουσία μου. Αλήθεια τώρα. Ναι. Κάθε μέρα είμαι μαζί τους, κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, όποτε προλαβαίνω. Δημιουργείς πονοκέφαλο, δεν μπορώ. Τι να κάνω, ρε Νίκο. Δεν παίρνεις δώρα. Στους δικούς ανθρώπους γιορτές. Είναι πάρα πολύ, ρε. Η οικογένειά μου ξέρει πόσα άτομα είναι. Άσε τα μικρά. Δύο γονείς, ωραία. Καλά να είναι. Καλά να είναι. Α, όχι, στον παπά μου και τη μαμά μου παίρνω. Παίρνω κάθε χρόνο. Πάλι καλά. Είναι η μόνη που τους παίρνω. Ένα είναι και για τους δύο ή ένα ξεχωριστό. Τελευταία δύο χρόνια. Όχι, ένα ξεχωριστό. Εντάξει, είπαμε, ρε. Εντάξει. Αλλά στους υπόλοιπους να. Και στους γονείς μου έφερνα πάντα και από τις εκδρομές του σχολείου. Μπράβο, έχω φέρει από Λονδίνο. Μπράβο, έχω φέρει από Βαρκελόνη. Στον παπά μου ειδικά θα σου πω στο διάλειμμα δωράρι το είχα κάνει, να ξέρεις. Άστο, αλλού. Το μέση του έφερε. Είχαν πάθει όλοι. Όχι, είχαν πάθει όλοι σοκ. Ναι. τι ήθελα να πω. Α, οι γονείς, ωραία. Τέσσερις αδερφές είμαστε, δηλαδή έχω να πάρω τρεις για τρεις αδερφές δώρο, αν το πάρω. Αν έπαιρνα βασικά. Και έξι ανήψια. Μήπως να πάρω και στους άντρες από τις αδερφές μου. Να προσθεθούν άλλοι δύο. Όχι ρε παιδιά. Είμαι μικρότερη. Είμαι καλύτερη. Όλοι παίρνουν σε μένα. Αυτά. Ευτυχώς δεν τα εννοείς. Ούτε εννοώ αλήθεια. Μην το ψέμε, τα εννοώ πάρα πολύ.
Τι να κάνω, βρε Νίκο. Ρε αγάπη. Είναι μέρες χαράς, δηλαδή. Πάρε κάτι μικρό, δεν σου είπα να πάρεις κάτι ακριβό. Πάρε κάτι έτσι για όχι, να, για να δώσεις κάτι. Σιγά να πάρω και ένα μπρελόκ. Δεν σου είπα να πάρεις ένα μπρελόκ, είπαμε, όχι και έτσι. Εντάξει. Πάρε κάτι. Ένα κεράκι. Ένα κασκόλ. Ένα φουλάρι. Ποιος φοράει φουλάρι, μωρέ. Κάτι. Τέλος πάντων. 27-18. Ένα σκούφο. Κάτι. Ένα σκούφο. Πάρε κάτι. Μα εγώ παίρνω με σεζόν. Τι παίρνεις με σεζόν? Με διάφορα. Άμα δω κάτι και μ' αρέσει, θα το πάρω. Δεν έχω θέμα. Πότε παίρνεις τελευταία φορά? Στην Αναστασία χρωστάω την αδερφή μου που είχε γενέθλια 21 Νοεμβρίου και δεν τις έχω πάρει ακόμα. Οκ, το δέχομαι. Τώρα πιστεύω ότι στα κοντά θα τις πάρω. Ελπίζω. Ναι. Τι κυβέρνηση είχαμε? Πέρσι της πήρα φοβερό δώρο επίσης για το σπίτι. Πες το. Ένα ρολόι τείχου. Α, ωραία. Από γνωστό μαγαζί στο Κόσμος. Ωραία. Που έχει λεφτά. Συγκεκριμένα πράγματα. Άστο. Εκεί ήταν πολύ ωραίο. Έκανε βέβαια να το βάλει στο σπίτι 1,5 μήνα. Γιατί? Πίστευα ότι δεν τη αρέσει το τέλο. Δεν ξέρω. Έκανε 1,5 μήνα να το βάλει. Το βάλε. Είναι το κλασικό που το αφήνει στην άκρη και λε να το βάλω. Ανησύχησα λίγο, α πούμε, αλήθεια. Λέω δεν τη αρέσει. Να το πάω πίσω. Εγώ τη το είπα, αλλά. Να το πάω πίσω, να πάρω τα λεφτά. Καλή επιλογή αυτή. Επίση τώρα έχω ένα δώρο που δεν το έχω δώσει ακόμα. Μπράβο, αγάπη. Εδώ και ένα μήνα. Μπράβο, αγάπη. Θα το δώσω σε κάποια βάση. Απλά αυτό που το πήρα δεν θα μπορεί να τα αλλάξει. Λογικά. Εντάξει. Γίνονται και αυτά. Δεν είναι κάτι. Γίνονται και αυτά, τι να κάνουμε. Γίνονται και αυτά. Ναι. Γράφει η ιστορία του τερματοφύλακα τη Γκένκ. Τι όνομα είναι αυτό, ρε αγόρι μου. Μάρτεν Φαντερφούρτ. Τι να. Ξεκινάει βασικό. Και φάρτ και φούρτ. Κάτω από τα δοκάρια τη Γκένκ απέναντι στην Νάπολη. Εδώ! Over 3,5. Αγάπη. Over 3,5, τι over 2. Και γίνεται ο νεαρότερο τερματοφύλακα στην ιστορία τη Champions League. Εντάξει, over 3,5. Ακόμα είναι ανήλικο. Πηγαίνει σχολείο και δεν μπορεί να πιει αλκοόλ. Πώ είναι το over 3,5, περίμενε. Σε ηλικία 17 ετών και 287 ημερών. Ξεκινάει βασικό. Νάπολη Γκένκ, λοιπόν. Μάλιστα. Πού το over 3,5. Βρέστο, βρέστο. 1,92. 1,92. Ναι. Το δικό σου δίνει 1,37. Ψάχνω να το παίξω. Αυτό νόμιζε. Ναι. Over 4,5 όμως, το 0,5. Όχι, θα βάλω και over 6,5. Και άμα το πιτσιρικά εδώ πέρα είναι σε καλή μέρα. Ο Φάντομ. Και μπει καλά, θα σου πω μετά. Over 6,5, 9,5 φράγκα. Εντάξει, εδώ. Τελείω σα δίνει η εκπομπή. Βέβαια κοινά πολύ διαλυμένη, αλλά οκ. Okay. Μην τι αφήνετε να. Θέλω να φάνε τον Αντσελότη και δεν φεύγει. Χαζό είναι. Από σημείωσε. Θε να με διώξει. Δεν φεύγει. Δώσε τα λεφτά. Τεράστιο Κάρλο Αντσελότη. Δεν του βλέπει. Κανέναν. Προπονητάρα. Τι θα ακούσουμε μετά στο 24. Θέλω να πάρουν λέει τη Αταλάντα τον. Τον προπονητή. Αλλά. Θα βγάλει το μάτι σου. Και νομίζω. Και γράφει στην Ιταλία ότι μιλάνε με Γκατούζο. Δηλαδή η Νάπολη θα φύγει ο Αντσελότη που είναι ήδη όλα διαλυμένα και να πάει ο Γκατούζο. Καληνύχτα. Ο άλλο τεχνικό του όχι. Ένα μήνα. Αλήθεια. Ένα μήνα. Εσύ που είσαι το άλλο Σαββατοκύριακο. Τι? Πού παίζει τώρα το Σαββατοκύριακο? Πού παίζει το Σαββατοκύριακο? Με Αγρίνιο, Πανετολικό. Εκεί. Όταν σου λέω Αγρίνιο, Πανετολικό σημαίνει Αγρίνιο. Ωρε παϊδάκια. Όμως ο Βίτσα είναι. Θα πάει κατευθείαν από την Κωνσταντινούπολη. Ωρε παϊδάκια. Αυτό το ταξίδι το περιμένουν οι άλλοι. 29-18. Μπεσίκτα σε πάκ. Ωρε παϊδάκια. Θα σε φτιάξει τώρα. Σιγάρι, Νίκο, παϊδάκια. Δεν τα έχει φάει. Δεν τρώω παϊδάκια. Όπου και να είναι, δεν τρώω παϊδάκια. Μου έχει πει, μου έχουν πει ο Σταύρος και ο Στέργιος ειδικά, τα ονειρεύεται από τώρα. Ναι, θα χαλάσει βέβαια λίγο η σύνθεση από ό,τι κατάλαβα. Και χαλάστηκε λίγο. Γιατί ποιο θα πάει? Νομίζω ότι ο Σταύρος δεν θα πάει. Ναι, γιατί έχει υποχρεώσεις. Θα τα ζητήσω, θα φέρει αλουμινόχαρτο. Πραγματικά ο Στέργιος πιστεύω ότι χαλάστηκε πάρα πολύ με αυτό. Γιατί παίρνανε ο καθένας από κάθε κιλό παϊδάκια και τρώγανε με τις ώρες. Χωρίς τίποτα άλλο. Ονειρικά. Yeah. Εξαίσια. Έχω συγγενείς στο Αγρίνιο. Εξαιρετικό. Ναι. Ωραία πόλη. Δεν έχει τίποτα. Ωραία πόλη, τα Γρήνια. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι η σέρες εκεί τη περιοχή γενικότερα. Του Κυλική είσαι. Του Κυλική είναι χειρότερο από τι σέρες. Και το γόνο. Oh, ναι, συγγνώμη, μα ακούει κάποιο, δεν έχουμε κάτι, αλλά. Κυλική στο Σεβίλη. Το παίρνω πίσω. Ένα λάμδα. Γύρισε κάρτα. Το παίρνω πίσω. Το Κυλική. Το φιλί που σκοτώνει. Λοιπόν. Αυτά. Κλείνουμε. 7.30 φτάσαμε. Τώρα θα σου πω, έχει δίκιο. Τι θα ακούσουμε μετά? Νίκο Μοσχοβίτη. Λέγε. Νίκο Μοσχοβίτη από Κωνσταντινούπολη. Πάμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη. Πώς δεν σ' άφησα να το βγάλεις εσύ? Τρομερά πράγματα. Είσαι πολύ πιστική, θα έλεγα. Το ξέρω. Έχω πει άπειρες φορές ότι μπορώ
πάρα πάρα πολύ καλά να πω ψέματα. Μπράβο αγάπη. Αυτό που το λες δημόσια είναι πάρα πολύ χρήσιμο νομίζω για τη συνέχεια του. Δεν είναι κακό ρε Νίκο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι. Εγώ το παραδέχομαι. Λέω πάρα πολύ εύκολα ψέματα. Αλλά δεν λέω ποτέ ψέματα. Απλά λέω εύκολα. Άλλο λέω. Κι άλλο. Άλλο λέω εύκολα και εμπιστική. Κι άλλο λέω ψέματα. Παράγοντας το ειδησαϊκό. Εμείς κλείνουμε με ένα σημαντικό μήνυμα την εκπομπή σήμερα. Πρέπει την Παρασκευή να υπάρξει μετάδοση στο... από το ΆΚΑ. Λοιπόν, αν μας ακούνε οι φίλοι Αργιανοί και παοξίδες, παιδιά, και παοξίδες όμως είστε, πρέπει να με στηρίξετε. Εντάξει, πρέπει να με στηρίξετε λίγο. Ναι. Αλληλεγγύη να υπάρχει κάπου. Αλληλεγγύη είναι. Γιορτινές ημέρες είναι. Θέλω να στείλετε μηνύματα. FM και ενώ. Πώς θα το στείλω. Κάτι για τη μετάδοση. Θέλουμε μετάδοση δύο ώρη. Παρασκευή οπωσδήποτε το match. Μην τυχόν και δεν το μεταδώσετε κάτι. Και το στέλνετε στο 54526. Μάλιστα. Εντάξει. Κλείνουμε... Και προαιρετικά. Ναι. Όχι, πιο σημαντικό είναι αυτό. Πιο σημαντικό να στείλετε όλοι στα social media του Χρύσανθου. Έχει δύο προφίλ στο Facebook, να ξέρετε. Σε όλα. Ναι. Και στο Instagram και στο Facebook, όπου θέλετε. Και στο Twitter. Θέλετε να στείλετε και σε Ζαγόρα, δεν έχω κανένα θέμα. Στείλετε και στο Γιώργο Ζαγόρα. Και στη σελίδα του Lambout Art στο Facebook να στείλετε. Θέλετε να στείλετε σε μένα να τα κάνω πρίσκη και να του σα στείλω. Κανένα θέμα. Και να ζητάτε. Θέλουμε μετάδοση του αγώνα την Παρασκευή. Λοιπόν, ο λαός απαιτεί την Παρασκευή να υπάρξει μετάδοση δύο-ωρη. Ναι. Άικα. Λοιπόν, ανάρτηση την οποία βλέπω ότι έχει πατήσει και εσύ like. DPG 7000 με αυτή θα κλείσουμε. Τι. Γιατί εγώ δεν βλέπω, τα πατάω έτσι. Θέλουν πόλεμο μαζί μου. Ναι. Και νομίζουν ότι θα με νικήσουν. Ναι. Πλάκα έχουν. Ναι. Ήταν πολύ σφιγμένος προχθές το όπλο. Γραμμή, τώρα δεν γίνεται. Ναι, θα βγάλουμε, έλα. Πάμε, καλησπέρα σας. Τέλειο, φίλος μου, πώς στρίξω, το νιώθω. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συμφωνείς και εσύ, γι' αυτό βγήκες τώρα. Θες να ζητήσεις σε μετάδοση την Παρασκευή. Όχι. Εγώ πήρα να πω ότι αγάπη... ακούω καλά. Αγάπησε πολύ μεγάλο λαμό, γι' αυτό έχω να το πω μόνο. Ναι, ρε φίλε. Και από εδώ και πέρα, κάθε φορά που θα μας λες ότι έχει απλό τράβηγμα ο Καντουρί, θα φανταζόμαστε φλάση δευτέρου βαθμού. Το λέω τώρα. Βγήκε και είπε δημοσιογράφος ότι λέει πολύ εύκολα ψέματα. Τι να κάνω, λέω ψέματα. Όχι, λέω ψέματα. Δεν πρόκειται να ξαναπιστέψω, δεν πρόκειται να ξαναπιστέψω ότι ο Καντουρί έπαθε απλό τράβηγμα. Το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά που λες. Ρε, τι είπα ξύλο που ανοίξει τώρα κουβέντα για να θλάσει Καντουρί. Μια χαρά είναι το παιδιά σου. Έλα, εντάξει, ναι. Όπω το μιλάω. Του παίζεται καλά, όντω. Καλύτερο τηλεφώνημα της ημέρας. Άστο. Το ένα και μοναδικό, αλλά το καλύτερο. Αποστόλη με πληγώνεις που με λες ότι με λαμώ, όχι πραγματικά. Νίκο. Έλα. Νίκο. Έλα μου. Να ξέρεις, ο δικός σας σκάβει το λάκκο του. Ποιος? Σκάβει το λάκκο του, δεν μπορείς να πεις. Ποιος? Με μεγάλη επιτυχία. Ο Καρυπίδης, ρε φίλε. Για ποιο λόγο αποστόλη. Σκάβει το λάκκο του. Για ποιο λόγο αποστόλη. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες να τον πάρετε στο κυνήγι εσείς οι ίδιοι στο τέλος. Γιατί αποστόλη. Τέλος πάντων, δεν. Έλα τώρα, εντάξει. Δηλαδή, ώρες-ώρες η πανδημία εκείνη για αυτή που θέλει να κρυφτεί, την ξέρει την πανδημία εκείνη. Εντάξει. Ζητήθηκε άποψή του και έκανε. Κάπου. Ζητήθηκε άποψή του για ένα ζήτημα και έκανε τοποθέτηση. Ναι. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το φοβερό ρεπορτάζ του One, ναι, έχει τοποθετηθεί ο Κούγιας και ο Καρυπίδης. Αυτοί. Δεν πιστεύω, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αυτό το Κούγια το δώσαμε δανεικούς. Οι οποίοι τον έχουν ξελασπώσει και κανονικά έχουν κάνει τα μαχαίρια, κανονικά έτσι. Και θα επιστρέψω κουβέντα που είχαμε κάνει πριν λίγες μέρες στην επικοινωνική πολιτική και σε άλλο κανάλι τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του Πανετολικού, άνθρωπος Ξάνθης νομίζω, ο κύριος Μπέος. Τι πού θες να καταλήξουμε. Ο Μπέος δεν μίλησε στο Open. Δεν μίλησε. Που θέλω να καταλήξουμε. Ναι. Ότι εσείς. Εσείς λέτε ότι η Ξάνθη είναι παράρτημα του ΠΑΟΚ. Εμείς όταν λέμε ότι ο Άρης είναι παράρτημα του Ολυμπιακού, γιατί το δέχεσαι. Μα Αποστόλη, δεν θα βγει άκρη τώρα. Δεν θα ανοίγει. Θέλω να σε πω, ρε παιδί μου, επειδή λες ότι βγήκε τη Ξάνθη στο Open. Ωραία. Δεν βγήκε η Ξάνθη όμως είναι παράρτημα του ΠΑΟΚ, έτσι δεν λέτε. Αυτές οι δηλώσεις απλά μεταφέρθηκαν. Δεν ήταν ούτε ο Μπέος τη μίλησε τώρα. Χαζοπράγματα τώρα συζητάμε. Παραδέχτηκες ότι η Ξάνθη είναι παράρτημά σου. Θέλω να σε πω, παιδί, με τη λογική που το συζητάτε εσείς, η Ξάνθη βγήκε στο κανάλι του... Καταρχάς μιλάμε τέτοια πράγματα, δηλαδή αμαρτία από τον Θεό. Πάλι θα καταλήξουμε στην ίδια κουβέντα και το ξέρεις. Τέλος πάντων, αγάπη, το μάτι στην Κυριακή είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Εννοείται. Πάρα πολύ δύσκολο. Το είπαμε και χθες. Ο Ολυμπιακός με τον Πανετολικό, το 0-3 είναι μαγική εικόνα. Όποιος δεν έχει καταλάβει τι λέω, να πάρει ένα στιγμιότυπα. Εν τω μεταξύ ο Ολυμπιακός που θέλει 10 φάσεις για να βάλει ένα γκολ, προχθές έκανε 4 φάσεις και βάλε 3 γκολ. 5 φάσεις και βάλε 3 γκολ.
Ο Πανετολικός στο 1-0 έχει δοκάρει, έβγαλε ο Σάκανα δύο που δεν βγαίνανε ποτέ και έγινε το 0-3. Απλά για να μην νομίζει ο κόσμος, ο Πανετολικός με το Χάβο θα στρώει, εγώ πιστεύω θα σωθεί, δεν νομίζω θα κινδυνεύσει ο Πανετολικός στο τέλος. Δεν κερδίζει ρε. Δεν νομίζω θα κινδυνεύσει. Το προχθεσινό σου πάνω δεν το είδα γιατί ήμουν στην Τούβα και έγραφα. Αλλά γενικά δεν είναι... Τον Πανετολικό εγώ γενικά τον έχω στο μυαλό. Δηλαδή να σου το πω κι αλλιώς, πιο πολύ φοβάμαι τον Πανετολικό παρά τον Πανιόνιο μετά που είναι το καπάκι εκτός έδρας. Ναι. Μου έχει κάτσει στραβά καταρχήν ο Χάβος. Δηλαδή όποτε μας βρίσκει, πραγματικά μας βγάζει την ψυχή. Μας βγάζει την ψυχή δηλαδή όποτε μας βρίσκει. Μάλιστα. Όπου μας βρίσκει μας βγάζει την ψυχή. Και τέλος πάντων, θεωρώ ότι έχει και καλούς παίκτες ο Πανετολικός. Δεν είναι... Τέλος πάντων. Έτσι το βλέπω εγώ, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή που και πέρα. Θα δούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, άντε. Γεια σου, Αποστόλη μου. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Λοιπόν, κλείνουμε, έλα. Κάτσε, Αποστόλη. Λοιπόν, ακολουθεί ΠΑΟΚ 24. Καλά τα λες. Γαβριελίδου. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18:30.